Το Πανκύπριο κίνημα των Όπουλων για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιείται την εκστρατεία του Καλάντα Αλληλεγγύης. Μέσα από τα χρόνια, ο θεσμός των Καλάντων έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης του κινήματός μας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αυτή τη χρονιά, τα Καλάντα είναι αφιερωμένα στα παιδιά της Κούβας για την αποκατάσταση των ζημιών από τον καταστροφικό τυφώνα Ήρμα. Η ΕΔΟΝ μέσα από το Πανκύπριο κίνημα των Όπουλων δεν θα μπορούσε να μείνει απαθής μπροστά στις δυσμενείς συνέπειες του καταστροφικού τυφώνα που λεγέρδισε ολόκληρη την χώρα. Ο τυφώνας ήταν ο χειρότερος που έπληξε τη χώρα της Κούβας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να χαθούν ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Οι ζημιές που καταγράφονται σε όλο το νησί επηρέασαν σπίτια, συγκοινωνίες, φοιτείες και περισσότερα από 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Αποτέλεσμα αυτού ανάμεσα στους πληγέντες να είναι χιλιάδες παιδιά. Η οργάνωσή μας στα πλαίσια της διεθνής αλληλεγγύης δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη στη στήριξη του λαού που βρίσκεται υπό οικονομικών και εμπορικών αποκλεισμών από τις ΗΠΑ. Στεκόμαστε αλληλεγγύη σε μια χώρα που στέκεται όρθια, με τον κουβανικό λαό να είναι νοικοκύρη στον τόπο του. Ας μην ξεχνούμε ότι η σοσιαλιστική Κούβα αποτελεί τρανό παράδειγμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Μέσα από την ιατρική σχολή της χώρας εκπαιδεύονται δωρεάν χιλιάδες γιατροί από όλο τον κόσμο, όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει ανάγκη. Ως εκ τούτου, η φετινή έκφραση αλληλεγγύης στον Εδονόπουλο θα είναι για τα παιδιά θύματα του καταστροφικού τυφώνα. Γι' αυτό το σκοπό θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον λαό και τα παιδιά της Κούβας. Αρχίζοντας από αύριο, μέχρι και τα φώτα, τα Εδονόπουλα θα μετατρέψουν την κάθε πλατεία, το κάθε χωριό και την κάθε πόλη σε ορμητήριο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς το σκοπό της εκστρατείας. Καλούμε λοιπόν όλους και όλες να αγκαλιάσουν αυτές τις 40 μέρες με θέρμη την εκστρατεία των Εδονόπουλων μας, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο αγώνας για αποκατάσταση των ζημιών της Κούβας που τόσο πολύ το έχει ανάγκη.